Είναι μια συνέντευξη που προβλέπεται να γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Για κάποιο δικό μου κόλλημα δεν μπορέσαμε και το κάνουμε τώρα. Είναι σήμερα, μιλάμε για τον απολογισμό δράσεως του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Καλονής. Αν ενθυμίστε, πέρσι σας είχα πει ότι η Περιφερειακή Αρχή, η Παρούσα, βρήκε ένα κτίριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης, στον κόλπο Καλονής, να είναι σχεδόν εγκατελελειμμένο, με πολλά προβλήματα. Σκεφτήκαμε επί μακρόν τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το κέντρο και όπως σας είχα πει, είχαμε αποφασίσει να δοθεί στον καλύτερο κατ' εμάς εταίρο συνεργάτη που είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σιγρίου, με διευθυντή τον καθηγητή κύριο Ζούρο. Υπογράψαμε, υπήρξε σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου και με διαφάνεια υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση συνεργασίας. Αυτά έγιναν πέρσι τον Οκτώβριο του 20 έγιναν. Τώρα λοιπόν ερχόμαστε σχεδόν ένα χρόνο και 4 μήνες μετά να κάνουμε τον απολογισμό του τι έγινε. Διότι ναι μεν εμείς μπορεί να σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος εταίρος θα είναι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, αλλά έπρεπε να το αποδείξει και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και έχουμε τον απολογισμό του παρελθόντος έτους, από τον οποίο θα κάνει ο κύριος Ζούρος, γιατί δεν υπάρχει καλύτερος να το κάνει από τον κύριο Ζούρο, εκείνος θα ξέρει σε βάθος τα θέματα, αλλά εκ προημίου σας λέω, έχοντας διαβάσει τι έγιναν και έχοντας γνώση από τον ίδιο το τι γίνεται, μπορώ να πω ότι είμαστε παραπάνω από ενθουσιασμένοι. Είμαστε παραπάνω από ενθουσιασμένοι. Και βρίσκω ότι εμείς δεν έχουμε τηρήσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Βρήκα ότι εμείς δεν δώσαμε την επιδότηση που έχουμε προβλέψει στη σύμβαση για το κέντρο εκπαιδεύσεως. Θα το κάνουμε άμεσα, γιατί τώρα περάσαμε και τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Και επίσης βρίσκω ότι κάποια παρατηρητήρια πουλιών που υπάρχουν περί τον κόλπο, νομίζω 6, ότι χρήζουν επιδιορθώσεων. Αυτά τα είχε κατασκευάσει η Περιφερειακή Αρχή τότε, αλλά άρα λοιπόν και εμείς θα υποστούμε τη δαπάνη να τα επισκευάσουμε. Περιμένω την κατάλληλη εισήγηση από τον κύριο Ζούρο, από τους συνεργάτες, από τον κύριο Πολυπαθέλη, για να προβούμε σε αυτό. Είμαστε παραπάνω από ενθουσιασμένοι από τη συνεργασία και σας δηλώνω έτσι ανοιχτά ότι ό,τι μας ζητήσει ο κύριος Ζούρος, γιατί έχει αποδείξει ότι ζητά επί καλό, με ωμέγα το καλό, επί καλό ζητάει, έχει αιτήματα, θα σπεύσουμε να τα ικανοποιήσουμε. Διότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τιμά τη Λέσβο, το Βόρειο Αιγαίο, την Ελλάδα. Και πέραν αυτό το παγκόσμιο χάρτη τιμά. Και δεδομένης της θέσης που κατέλαβε πριν από λίγο καιρό. Είμαστε χαρούμενοι που το έχουμε στη Λέσβο, στο Βόρειο Αιγαίο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλλιεργήσουμε πιο πολύ αυτή τη συνεργασία. Ήδη τώρα πρόσφατα, να πω ένα μικρό παράδειγμα, κάναμε ένα καθαρισμό ποταμού κάπου κοντά εκεί που είναι χαρακτηρισμένος ως γεωαπολιθωμάτων χώρος. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση του κύριου Ζούρ και τον ευχαριστώ να παρίσταται κάποιο στέλεχος της υπηρεσίας του για να μπορέσουμε να προβούμε στον καθαρισμό αυτόν. Έχουμε διαπιστώσει ότι ανταποκρίνεται άμεσα. Άρα και εμείς θα προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα. Ευχαριστώ κύριε Ζούρο και συνεργάτες για όλα αυτά που κάνετε για μας, για τη Λέσβο. Γιατί δεν τα κάνετε μόνο για μας, είναι για όλη τη Λέσβο, για την Ελλάδα. Και σας λέω ότι θα προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς και διαθέσιμοι σε ό,τι μας ζητήσετε. Εδώ είναι ο υπολογισμός των δράσεων, αλλά νομίζω ο κύριος Ζούρος θα τα πει καλύτερα από μένα, άρα έχει το λόγο ο κύριος Ζούρος. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή για την εμπιστοσύνη και για όλα τα καλά λόγια που είπε για την αποτελεσματικότητα των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτά τα χρόνια, αυτό το διάστημα που πέρασε. Θεωρούμε ότι ο απολογισμός των δράσεων του 2021 ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός και προσπαθήσαμε να αποδείξουμε αυτό ακριβώς το οποίο ζήτησε ο κύριος Περιφερειάρχης εξ αρχής όταν έγινε και η περσινή συνέντευξη, να δούμε πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η σπουδαία υποδομή που έχει η περιφέρεια στον κόλπο της Καλονής
και που αναδεικνύει το φυτικό και το φυσικό κεφάλαιο του νησιού, πώς μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί, ξέρετε, πολλοί συζητούν ότι το βασικό οικονομικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα είναι η προσέλκυση ξένων παρατηρητών πουλιών που θα βοηθήσουν και θα αναβαθμίσουν τον τουρισμό της Λέσβου, αλλά για μας το ίδιο σημαντικό και με αυτό, και ακολουθώντας τις οδηγίες που μας έδωσε ο Περιφερειάρχης, προσπαθήσαμε να έχουμε το κέντρο ανοιχτό όλο το χρόνο, γιατί πρέπει και η τοπική κοινωνία να αντιληφθεί πόσο σημαντικός είναι αυτός ο πόρος που διαθέτει το νησί μας. Το νησί μας διαθέτει τη φύση του και τον πολιτισμό, σαν βασικά αναπτυξιακά στοιχεία. Και αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε όλο το χρόνο που πέρασε. Έχουμε ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση, η κυρία Γαλινού, που τρέχει τις δράσεις στο κέντρο, έχει ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σταθώ εισαγωγικά για τον απολογισμό των δράσεων, επειδή πέρσι σας είχαμε παρουσιάσει την ιστοσελίδα που κάναμε και ο κύριος Περιφερειάρχης είχε πει ότι είναι πραγματικά ένα εργαλείο για το κέντρο επικοινωνίας, δεν είναι μια απλή ιστοσελίδα. Μέσα στο χρόνο που πέρασε είχαμε πάνω από 87.000 επισκέψεις σε αυτή την ιστοσελίδα. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Από ειδικούς παρατηρητές πουλιών. Ξέρετε γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί η ιστοσελίδα αυτή κατόρθωσε να δίνει σε ημερήσια βάση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή φορέας στην Ελλάδα που να κάνει κάτι τέτοιο, και αυτό οφείλεται προφανώς στους συνεργάτες που θέλω να τους ευχαριστήσω για την καθημερινή τους δουλειά, τα στελέχη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, ενημερώνουν την περίοδο που έχουμε τα πουλιά σε καθημερινή βάση την ιστοσελίδα, πού μπορούν να πάνε οι παρατηρητές και να δουν τι. Δηλαδή τους προσφέρουμε μία υπηρεσία η οποία δεν υπάρχει στο είδος της πουθενά στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι γενικές, μπορείτε να δείτε, ξέρω εγώ, τα φλαμίγκο, αλλά θέλω να σας πω ότι για τα φλαμίγκο δεν ενδιαφέρονται οι ξένοι παρατηρητές. Ενδιαφέρονται να ξέρουν ότι στο Τσιχλιώντα μπορούν να δουν το τάδε πουλί, στην τάδε περιοχή μπορούν να δουν το τάδε πουλί, στα παράκυλα εκείνο, στις αλικές εκείνο, στον Πολυχνίτο εκείνο, στον Τύπη και στη Λάρσο εκείνο. Και όλη αυτή η πληροφορία, δεν το λέω εγώ, μπορείτε να το δείτε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα, όλο την προηγούμενη περίοδο και το ίδιο θα εξακολουθήσουμε και φέτος, όλα τα στοιχεία αυτά υπάρχουν. 85.000 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν και επισκέφτηκαν αυτή τη σελίδα. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο για τα δεδομένα του τουρισμού της Λέσβου. Και αυτό δείχνει, είναι ένα στοιχείο μόνο, που δείχνει πόσο πολύ έχει όλη αυτή η δουλειά η οποία γίνεται από τα στελέχη του ΚΠΕΝ, έχει ενσωματωθεί και έχει αποδοθεί στο κοινωνικό σύνολο. Άρα χρειάζεται και καλά παρατηρητήρια. Και βέβαια η ορνηθοπαρατήρηση απαιτεί τα παρατηρητήρια για τα οποία μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Υπάρχουν στον κόλπο της Καλονής 6 διαφορετικές θέσεις, 6 διαφορετικά παρατηρητήρια, τα οποία η Περιφέρεια θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς να κάνουμε τις δράσεις. Ο κύριος Περιφερειάρχης ήταν παρόν όταν ο ίδιος ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και η Υφυπουργός Τουρισμού επισκέφθηκαν το καλοκαίρι και τους ξεναγήσαμε στα παρατηρητήρια για να δουν το δυναμικό που έχει η Λέσβος και πόσο πολύ σημαντική είναι αυτή η υποδομή για την προσέλκυση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που άλλωστε είναι αυτό το οποίο το Υπουργείο Τουρισμού προωθεί. Εμείς θέλουμε η Λέσβος να γίνει ένα κέντρο για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, και τόσο με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όσο και με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ακριβώς ο πλούτος αυτός της Λέσβου είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη που είδε την προσπάθεια η οποία γίνεται. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ότι το περιβάλλον δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αντίθετα, το περιβάλλον είναι αυτό που στηρίζει την ανάπτυξη. Μέσα από το περιβάλλον, μέσα από τους πόρους περιβαλλοντικούς που έχουμε, η ανάπτυξη μπορεί να προχωρήσει. Το ερώτημα είναι αυτοί που καλούνται και διαχειρίζονται αυτές τις περιοχές, πόσο μπορούν να τις διαχειρίζονται με έναν τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και να ικανοποιούν προφανώς
και τον περιφερειακό σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει για την ανάπτυξη των νησιών μας. Θέλω να σας πω ότι σε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ και πολλούς μήνες, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ορνηθοπαρατήρησης δωρεάν για το λεσβιακό κοινό. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται μπορούν να πάρουν έγκυρη πληροφόρηση και να δουν στους υγροτόπους της Λέσβου, στη Χαραμίδα, στον Τύπη, στις αλικές του Πολυχνήτου, στις αλικές Καλονής, στις 9 Καμάρες, στα Παράκυλα, όλους αυτούς τους χώρους, αλλά και στην λιμνοδεξαμενή του Μολύβου και στη λιμνοδεξαμενή στο φράγμα της Ερεσού και στις εκβολές του Ψαροπόταμου στην Ερεσό και, και στις εκβολές του Χρούσου και στο Ταβάρι και στο Ποδαρά. Είναι περιοχές και υγρότοποι στη Δυτική Λέσβο και προφανώς και στις εκβολές του Βούλγαρη ψηλά, όπου γίνονται δραστηριότητες και θα συνεχίσουν να γίνονται δραστηριότητες χάρη και στην ενίσχυση που έχουμε από την περιφέρεια προς το σκοπό αυτό. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτόν τον άγνωστο πλούτο και θέλω να σας πω ότι για τους ορνηθοπαρατηρητές, θα μας το πει και η κυρία Γαλινού σε λίγο, τους ξένους ειδικά που θέλουμε να προσελκύσουμε, είναι πιο σημαντικά όχι τα μεγάλα πουλιά, τα φλαμίγκο που βλέπουμε και τα ξέρουμε όλοι μας, αλλά και κάποια μικρά πουλάκια τα οποία βρίσκονται σε όλη τη Δυτική Χερσόνησο και που είναι πολύτιμα. Είναι ο Τουρκοτσομπανάκος, είναι το Σμυρνοτσίχλωνο, είναι μια σειρά από σπάνια πουλιά που πρέπει, όπως μας έλεγε η κυρία Γαλινού στις ορνηθοπαρατηρήσεις, να έρθουν εδώ για να τα δουν. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Και ξέρετε κύριε Περιφερειάρχα, είμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι γύρω χώρες δεν παρέχουν ασφάλεια για την παρατήρηση αυτών των πουλιών. Αυτός είναι ο λόγος που μπορεί η Λέσβος να προβληθεί και με την αξιοποίηση των τουριστικών πτήσεων και της κρουαζιέρας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε έναν τόπο και να δουν αυτά τα πράγματα και τώρα πια η Λέσβος μπορεί να τους παρέχει αυτή την υποδομή. Δεν είναι μόνο ο τόπος που έχει τα πουλιά, υπάρχουν και οι άνθρωποι να τους στηρίξουν και να τους βοηθήσουν με ένα μηχανισμό ο οποίος έχει καταρχήν αναπτυξιακό χαρακτήρα, έτσι ώστε να αυξηθούν, να δημιουργηθούν καινούργιες δουλειές, να έρθει περισσότερος κόσμος, να δουλέψουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές, γιατί αν έχουμε αυτούς τους παρατηρητές οι οποίοι διαχέονται και μέσα στον χρόνο, δεν είναι στην τουριστική περίοδο του Αυγούστου κυρίως, θα έχουμε ένα αποτύπωμα αναπτυξιακό το οποίο νομίζω θα δικαιώσει και την απόφαση του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εκδηλώσεις που θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, κάναμε πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να πείσουμε και τους επαγγελματίες, κύριε Περιφερειάρχα, γιατί οι άνθρωποι του τουρισμού δέχονται τους επισκέπτες. Ποιος θα τους ενημερώσει για αυτά τα πράγματα, άμα οι ίδιοι δεν ξέρουν, πώς είναι δυνατόν να ενημερώσουν τους επισκέπτες τους. Γι' αυτό κάνουμε ειδικές δράσεις, για να ενημερώσουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού και να ενημερώσουμε και τους ίδιους τους παρατηρητές. Και μία από τις δράσεις που θα γίνει με τη βοήθεια της περιφέρειας, σας είπε ο κύριος Περιφερειάρχης ότι το μουσείο δέχεται ένα συγκεκριμένο ποσό χρηματικό, έχουμε αποφασίσει αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε φέτος για να συμμετάσχουμε στην παγκόσμια έκθεση ορνηθοπαρατήρησης, η οποία γίνεται στην Αγγλία, όπου με ειδικό περίπτερο θα προβάλλεται η Λέσβος ως πρότυπος προορισμός για την ορνηθοπαρατήρηση. Σήμερα είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια της περιφέρειας και έτσι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής θα είναι παρόντα στην παγκόσμια έκθεση, έτσι ώστε να πούμε ότι η Λέσβος είναι και πάλι ανοιχτή να δεχθεί όλους αυτούς τους ξένους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως, αλλά και από την Ολλανδία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις χώρες εκείνες που θα τραβήξουν τουρισμό. Κάναμε όλη την υποδομή, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην υποδομή, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ανάδειξη ειδικά των μικρών υγροτόπων της Δυτικής Χερσονήσου, γιατί αυτή είναι η σημαντική για τους ξένους παρατηρητές πουλιών, και θα εντείνουμε την προσπάθεια και στους υγροτόπους της Καλονής και στους υγροτόπους της Γέρας, προκειμένου οι υγρότοποι του νησιού να αποτελέσουν έναν πρότυπο χώρο στον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι να χαίρονται, να γνωρίζουν τη φύση, να ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον και προφανώς και τα παιδιά, γιατί εκπαιδευτικά προγράμματα θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αυτά εγώ ήθελα να πω, κύριε Περιφερειάρχα. Δεν ξέρω αν έχουμε 10 λεπτά να δούμε λίγο τις διαφάνειες. Ήθελα, ευχαριστώ για αυτά που είπατε, είναι εντυπωσιακά και ελπίζω στον απολογισμό του χρόνου να έχουμε συμπεριλάβει και τον υποδιαμόρφωση νέο wetland στο Σεδούντα Πλωμαρίου, τον Δανειευτήρα, τον οποίον εγγενιάσαμε τώρα, τον βρήκαμε να είναι κατεστραμμένος, τον εγγενιάσαμε, συσσωρεύεται νερό και ελπίζω του χρόνου να μιλήσουμε για το wetland of Πλωμάρι. Θέλω, πριν πάμε στην κυρία Γαλινού, με χαρά θα την ακούσουμε, να δώσω στον εκλεγμένο Περιφερειακό Σύμβουλο και εντεταλμένο σύμβουλο σε θέματα περιβάλλοντος και χωροταξίας, τον κύριο Καρασάβα, αν έχει κάτι να συμπληρώσει. Θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να συγχαρώ τον καθηγητή τον κύριο Ζούρο και την ομάδα του. Επίσης, να δώσω συγχαρητήρια και στην υπηρεσία μου στο περιβάλλον, αλλά και στον κύριο Πολυπαθέλη, ο οποίος μας βοηθάει και η βοήθειά του είναι σημαντική. Επίσης, να πω ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη για ποιο λόγο. Γιατί είναι ανοιχτός να ακούσει και να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα που έχουμε εμείς, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα, το περιβάλλον είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι εκτός από τα ήδη υπάρχοντα παρατηρητήρια και τις θέσεις οι οποίες θα αναβαθμιστούν, θα επιδιορθωθούν ό,τι οι ζημίες υπάρχουν, στο επόμενο βήμα θα γίνει και μια μελέτη για να φτιαχτούν καινούργια παρατηρητήρια, γιατί τα έχει ανάγκη και ο κόλπος της Καλονής και ο κόλπος της Γέρας. Βεβαίως, και το προσθέσατε κι εσείς. Επίσης, επειδή η Περιφέρεια γνωρίζετε πολύ καλά ότι έδωσε ένα κτίριο στον καθηγητή τον κύριο Ζούρο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο αυτόματα αναβαθμίστηκε και έδωσε, πήρε ζωή, πέρασε κόσμος από εκεί και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε σαν Περιφέρεια αυτά τα προβληματάκια που παρουσιάζει να τα λύσουμε και να το αναβαθμίσουμε και αυτό, ώστε να είναι και η παραμονή των υπαλλήλων της ομάδας που δουλεύει εκεί, αλλά και αυτών οι οποίοι το επισκέπτονται. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τις δραστηριότητες του, με το νέο λιμάνι που κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται ο Σονούπο, του Σιγρίου, παρά την καθυστέρηση που έχει τώρα τελευταία, γιατί δεν υπάρχει κάποια πληρωμή κάποιου λογαριασμού στον ανάδοχο. Όμως θα τελειώσει σύντομα. Με το δρόμο που αναθέσαμε, τη μελέτη εκπονείται από τον Ερεσό, τσιχλιώντα που αναφερθήκατε πριν από λίγο, Σίγρη. Πιστεύουμε ότι το δυτικό κομμάτι της Λέσβου, ειδικά η περιοχή του Σιγρίου, θα αναζωογονηθεί. Χθες συζητούσαμε με κάποιο όμιλο και σκέφτεται μήπως γίνει κάποια logistics, κάποιος σταθμός ανεφοδιασμού στο Σίγρη. Προσπαθούμε να το αναζωογονήσουμε το δυτικό κομμάτι και να δώσουμε πνοή στη Λέσβο, στο Βόρειο Αιγαίο. Κύριε Γενική Γραμματέα, θέλετε να πείτε, κύριε Εκτελεστική Γραμματέα, θέλετε να πείτε κάτι? Δύο λόγια μόνο, κύριε Περιφερειάρχα, τα πιάσατε όλα. Απλά αποδεικνύεται ότι η απόφασή σας να συνεργαστούμε με το Κέντρο Περιβάλλοντος Ενημέρωσης της Καλονής και τον κύριο Ζούρο, εκ των πραγμάτων δείχνει να δικαιώνεται. Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι προσφέρετε, κύριε Ζούρο. Κύριε Λεμονέ, εσείς που είστε ο διευθυντής, ο αρμόδιος. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζούρο, γιατί εν μέσω πανδημίας, αν δείτε τον απολογισμό δράσης που έγιναν, έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις και παρατηρήσεις πουλιών εν μέσω πανδημίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
έγινε ανάδειξη του φυσικού πλούτου που έχει το νησί μας και νομίζω ότι αυτό θα προσελκύσει πάρα πολλούς τουρίστες. Ήδη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους για να έρθουν να παρατηρήσουν αυτά τα πουλιά και όλα τα μπράβο είναι στον κύριο Ζούρο και στην Περιφερειακή Αρχή που έκανε αυτή τη σύμβαση συνεργασίας με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε οικονομικά, ώστε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τελευταίος πριν την κυρία Γαλινού, και ο Πολυπαθέλης, ο Δήμαρχος, που τόσο ενδιαφέρον αναπτύσσει για τα θέματα αυτά τα περιβαλλοντικά και τα παρατηρητήρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Περιφερειάρχη. Θέλω να πω ότι πράγματι είναι ευχής έργο όταν έχουμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους σαν τον κύριο Ζούρο με τις εμπειρίες που έχει, με τον θεματισμό που έχει αναπτύξει με το Μουσείο Σιβρίου. Ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι. Και το πάθος ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι το ΚΠΕΝ θα απογειωθεί. Και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έρχονται. The floor is yours. Γεια σας. Δεν θα σας κουράσω πολύ. 84 διαφορετικές δράσεις είχαμε το χρόνο που μας πέρασε. Θα σας τις παρουσιάσω υπό τις 5 κατηγορίες που βλέπετε. Το ένα αφορά στη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας στη Σκάλα Καλονής. Το άλλο είναι το πολύ μεγάλο κομμάτι της παρακολούθησης από το επιστημονικό προσωπικό των πληθυσμών των πουλιών και των υγροτόπων και της κατάστασής του στο νησί. Τις εκδηλώσεις που οργανώσαμε, ενημερώσεις, τις εξορμήσεις μας. Άλλο ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία. Και τέλος, τις δράσεις της προβολής όλων αυτών που κάνουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διαδίκτυο. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκάλα Καλονής είναι συνεχώς ανοιχτό όλο τον χρόνο, Τρίτη με Σάββατο, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Πάντα βρίσκεται κάποιος εκεί για να ενημερώσει τους επισκέπτες του νησιού μας και τους ντόπιους. Η παρακολούθηση, όπως σας είπα, των πληθυσμών των πουλιών, συστηματικά ξεκινήσαμε πιλωτικά από το σημαντικότερο κομμάτι των υγροτόπων του νησιού μας που εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα του κόλπου της Καλονής. Είναι ένα τμήμα από τα παράκυλα μέχρι τα μέσα που εντατικά το παρακολουθούμε κάθε εβδομάδα. Ακόμα πιο εντατικά κατά την περίοδο της μετανάστευσης, την άνοιξη και το φθινόπωρο, οπότε το ενδιαφέρον των ξένων παρατηρητών είναι ακόμα πιο μεγάλο για τα είδη που παρατηρούνται. Άλλη υγρότητα που παρακολουθούμε είναι αυτή της Δυτικής Χερσονήσου. Έχουμε και το σχετικό πρόγραμμα. Ακόμα και ο κάθε μικρός υγρότοπος στην Άνοιξη είναι πολύ σημαντικός για το φυσιολάτρι και για τις μορφές ζωής που υποστηρίζει. Αλλά ξεκινήσαμε τον κόλπο Καλονής, όμως οι δράσεις του κέντρου απλώνονται σε όλο το νησί. Τελευταία τώρα το χειμώνα έχουμε πάει ακόμη και σε υγροτόπους κοντά στη Μυτιλίνη ή στον κόλπο της Γέρας. Κάτι που κάναμε για πρώτη φορά πέρυσι είναι ότι δακτυλιώσαμε όλες τις φωλιές από τους πελαργούς που υπάρχουν γύρω από τον κόλπο Καλονής. Η πελαργή είναι ένα είδος σημαία για την περιοχή μας, γιατί είναι το μοναδικό νησί στη Μεσόγειο που φωλιάζουν η Λέσβος και ο Λευκός ο πελαργός και ο Μαύρος ο πελαργός. Κάναμε αυτή την επιστημονική δράση, πληροφορήσαμε τους ντόπιους και όλη αυτή η πληροφορία διακινήθηκε μέσα από δελτία τύπου σε όλες τις μορφές που μπορούσε. Αξιοποιώντας το πρόγραμμα για τους υγροτόπους της Δυτικής Λέσβου της Περιφέρειας, οργανώσαμε το καλοκαίρι που οι επισκέπτες στο νησί ντόπιοι είναι πάρα πολλοί. Κάναμε εκδηλώσεις στη Σκάλα Ερεσού, στο Μεσότοπο, στην Ανεμότια και στο Σίγρι. Και οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια για ενημέρωση των ντόπιων για την σημασία των υγροτόπων και των πουλιών της Λέσβου. Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος οργανώναμε εξορμήσεις σε τέτοιους μικρότερους υγροτόπους όπως είναι η Λίμνο Δεξαμενή του Μολύβου και άλλοι μικρότεροι υγρότοποι γύρω από τη Σκάλα Καλονής. Όπως βλέπετε, αιχμή του δόρατος είναι η παρατήρηση πουλιών που είναι ένα εργαλείο για να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα πουλιά και άρα τους υγροτόπους.
Είμαστε εκεί για να ενημερώσουμε κάθε φορέα που θα χρειαστεί επίσημη ενημέρωση. Έτσι δεχθήκαμε κλιμάκιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και την υπηρεσία του ΦΠΚ. Το καλοκαίρι τους ενημερώσαμε για τον πλούτο της Λέσβου και τις ανάγκες που είχε για την ανάδειξή του. Επίσης ενημερώσαμε εκπροσώπους από τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία που φέρνει τσάρτερ με τους φυσιολάτρες στη Λέσβο. Τους εξηγήσαμε ποιο είναι ακριβώς το ενδιαφέρον των ξένων στη Λέσβο και τους παρακινήσαμε να διευρύνουν όσο μπορούν το διάστημα που παρέχουν πτήσεις προς τη Λέσβο. Να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, ακόμη νωρίτερα την άνοιξη. Φυσικά σε κάθε αφορμή διοργανώνουμε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είχαμε διήμερο εκδηλώσεων το καλοκαίρι με καθαρισμούς, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατασκευές. Την Παγκόσμια ημέρα παρατήρησης πουλιών, πάλι των αποδημητικών πουλιών, εκδηλώσεις με αφίσες και πρόγραμμα κανονικό. Το χειμώνα έχουμε κάνει ήδη 7 εξορμήσεις. Χωρίς κάποια ιδιαίτερο λόγο, απλά για να βγει ο κόσμος και να γνωρίσει το φυσικό πλούτο της Λέσβου. Κάνουμε παρατήρηση πουλιών και δακτυλίωση πουλιών. Κάτι άλλο που οργανώσαμε και είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται αυτό το πράγμα στη Λέσβο και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι δώσαμε τη δυνατότητα σε έναν επισκέπτη να μπορεί να ακολουθήσει ένα οργανωμένο πρόγραμμα, μια ξενάγηση για παρατήρηση πουλιών. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα μέχρι τώρα. Το Κέντρο Ενημέρωσης Καλονής όλο τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου είχε ξεναγήσεις, μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή οποιοδήποτε ήθελε. Κρατούσαν 2 ώρες περίπου, είτε στα ελληνικά γινόταν για Έλληνες επισκέπτες, είτε στα αγγλικά για ξένους και έτσι γνώριζαν πολύ καλά τους υγροτόπους και τα πουλιά της Λέσβου. Πάμε να δούμε τις εκπαιδευτικές μας δράσεις. Να θυμίσω ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου δεν μπορούσαμε να δεχθούμε στις εγκαταστάσεις ή να βγούμε έξω να κάνουμε προγράμματα για τα παιδιά. Ό,τι θα σας δείξω τώρα είναι από το Μάιο και μετά. Όσο ήταν τα πάντα κλειστά, εκμεταλλευθήκαμε το διαδίκτυο και οργανώναμε ημερίδες και διαδικτυακές παρουσιάσεις. Μία από αυτές ήταν για την Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων στις 2 Φεβρουαρίου και το θέμα της ήταν η υγρότοπη της Λέσβου. Κάτι αντίστοιχο κάναμε για την Παγκόσμια ημέρα νερού. Όσο τα σχολεία ήταν κλειστά, εκμεταλλευόμενοι το WebEx, προσπαθήσαμε και προσαρμόσαμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα για τα ζώα των υγροτόπων και τα κάναμε σε απόσταση στα παιδιά, κυρίως με νηπιαγωγεία και πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Επίσης, κάναμε παρουσιάσεις στο Πανεπιστήμιο, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας από απόσταση. Και όταν τον Μάιο πια επετράπη να ανοίξουμε, δεχθήκαμε στις εγκαταστάσεις μας τα σχολεία της περιοχής κυρίως, γιατί πάλι υπήρχαν περιορισμοί με τις εκδρομές. Έτσι, τα παιδιά περιηγήθηκαν στην έκθεση που έχουμε στο Κέντρο Ενημέρωσης και παρακολούθησαν κάποια από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Τα ζωάκια του νερού για τις μικρές τάξεις, που περιλαμβάνει προβολές, κατασκευές, χειροτεχνίες. Τους εξηγήσαμε τι είναι η παρατήρηση πουλιών. Το κάθε παιδί μετά μπορεί να έχει το δικό του ζευγάρι και άλλα και ξεκινάμε από το Κέντρο Ενημέρωσης μια εκδρομή σε ένα κοντινό υγρότοπο. Δόξα τω Θεώ, η Σκάλα Καλονής είναι ακριβώς στο κέντρο ενός αριθμού διαφορετικών υγροτόπων. Οπότε πάμε με τα πόδια από το κέντρο να τους επισκεφτούμε. Και αυτό είναι κάτι που τα παιδιά, καταλαβαίνετε, το απόλαυσαν πάρα πολύ, ειδικά με τόσους μήνες περιορισμών. Και το φθινόπωρο συνεργαστήκαμε με γυμνάσια και λύκεια του νησιού, που συμμετέχουν σε προγράμματα Εράσμους ευρωπαϊκά, και αναλάβαμε να ξεναγήσουμε και τα μέλη των προγραμμάτων από άλλες χώρες. Τα ξεναγήσαμε στους υγροτόπους και στα πουλιά της Λέσβου, διοργανώνοντας σχετικές εκδρομές. Το Λύκειο του Πολυχνήτου, το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης, το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλίνης. Και επίσης κάποιες φορές πήγαμε και στα σχολεία για να συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας αυτή. Στις δράσεις προβολής, όπως είπαμε, πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η ιστοσελίδα μας, ο ιστότοπός μας, lesbosbirds.gr. Είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στα ελληνικά υπάρχει πάρα πολύ
σημαντική πληροφορία για όλα τα πουλιά της Λέσβου. Συνεχώς εμπλουτίζεται βέβαια με φωτογραφίες και στοιχεία που απαιτούνται. Οπότε οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα να γνωρίσει τα πουλιά της Λέσβου. Και τους υγροτόπους, για κάθε υγρότοπο έχουμε ένα σχετικό αφιέρωμα. Και το άλλο το μεγάλο κομμάτι που εξυπηρετεί ο ιστότοπός μας, εκτός από τους ντόπιους και τα σχολεία και τους μαθητές, είναι αυτό που είπε και ο κύριος Ζούρος. Όλη αυτή η πληροφορία που χρειάζεται να είναι διαθέσιμη στους ξένους παρατηρητές για να πάρουν την απόφαση και να έρθουν στη Λέσβο για να κάνουν τις διακοπές τους και να κάνουν και το χόμπι τους, την παρατήρηση πουλιών. Έτσι, πρώτη φορά το κάναμε το τέλος καλοκαιριού και φθινόπωρο. Κάθε μέρα βγάζαμε μία αναφορά, αφού είχαμε συγκεντρώσει ό,τι είχε παρατηρηθεί και είχε καταχωρηθεί σε διάφορες βάσεις δεδομένων, αλλά επίσης και από τις δικές μας καταγραφές, γιατί σας είπα στην μετανάστευση κάθε δύο μέρες γυρίζουμε και μετράμε τα πουλιά και τα ανεβάζαμε πάνω στον ιστότοπό μας. Δεχτήκαμε πολύ μεγάλες επισκέψεις, δηλαδή ήταν κάτι που το περίμενα στο τέλος κάθε ημέρα στους παρατηρητές να δουν τι παρατηρήθηκε πού την προηγούμενη μέρα για να οργανώσουν τις εξορμήσεις τους για την επόμενη μέρα. Εκτός από τον ιστότοπο, έχουμε σελίδα στο Facebook, όπου εβδομαδιαία προβάλλουμε ένα πουλί της Λέσβου, τα φυτά των υγροτόπων της Λέσβου, αλλά και τους ίδιους τους υγρότοπους, πληροφορίες για όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα λοιπόν από τον ιστότοπο, τη σελίδα μας στο Facebook και φυσικά τα δελτία τύπου που στέλναμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καταφέραμε κάποια από τα θέματα που αναδείξαμε στο νησί μας να προβληθούν πανελλαδικά. Να σας δείξω τρία από αυτά. Πέρυσι την άνοιξη, όταν έφτασαν τα πρώτα χελιδόνια και ήταν εξαντλημένα γιατί ο καιρός ήταν πολύ κρύος. Αυτό το θέμα κυκλοφόρησε πάρα πολύ σε όλους τους ιστοτόπους, τους ειδησιογραφικούς. Μάλιστα, είχαμε και αφιέρωμα στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ για αυτό το θέμα. Ανακαλύψαμε ένα είδος πουλιού. Ήταν η δεύτερη φορά που το είδαν αυτό το πουλί στην Ελλάδα και αυτό πήρε μια μεγάλη έκταση αυτή η είδηση, βλέπετε. Και το τρίτο που βοηθήσαμε να γίνει γνωστό, βλέπετε ότι ανακαλύψαμε, όχι εμείς, αλλά αναδείξαμε το θέμα ότι ένα καινούριο είδος πουλιού για την Ελλάδα βρέθηκε να αναπαράγεται στα Λουτρά. Στο πολυθωμένο δάσος. Στο πολυθωμένο ήταν το προηγούμενο. Ναι, ο σκουφοπλετρός. Αν μπορώ να πω ένα τελευταίο. Αν μπορώ να πω κάτι ενδεικτικό του πόσο σημαντικές ήταν αυτές οι παρατηρήσεις και το αποτέλεσμα αυτό, είναι ότι πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω και τα τοπικά μέσα, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη. Και αν παρατηρήσετε φέτος, κάνετε ένα απλό search στο Google, θα δείτε ότι σε σχέση με τις δραστηριότητες της ορνηθοπαρατήρησης, η Λέσβος έχει τα περισσότερα δημοσιεύματα από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Αναδεικνύεται δηλαδή και στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, είχαμε δημοσιεύματα ακόμα και στο CNN για την ορνηθοπανίδα της Λέσβου, ότι είναι τόσο σημαντικό, υπήρχε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά και σε όλους τους σχετικούς ιστοτόπους, αναφορά και στο Σκούφο Πετροκλή και στο καινούριο αναπαραγόμενο ύφο. Τελείωσα, ναι. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς σαν περιφέρεια και κλείνοντας να πω ότι χαιρόμαστε που με τις δυνάμεις μας συμβάλλουμε με ένα λιθαράκι σε αυτά που γίνονται. Γιατί εμείς συμβάλλουμε με ένα λιθαράκι. Και θα συμβάλλουμε και θα προσπαθήσουμε το λιθαράκι να το κάνουμε ακρογωνιαίο λίθο για αυτά που γίνονται. Σας ευχαριστούμε. Και να πούμε, κύριε Περιφερειάρχα, επίσης, αυτό ξέχασα να πω, ότι αυτό που έγινε φέτος είναι το υπόβαθρο για αυτό που θα γίνει. Δηλαδή, οι ξένοι περιμέναν να δουν θα κάνουμε, θα υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης. Φέτος θα κεφαλαιοποιηθεί η δουλειά που έγινε την προηγούμενη χρονιά. Φέτος θα έχετε και τα παρατηρητήρια.